υπουργό που κάτι έχει να πει. Μπορεί να πει, εγώ από τώρα, παιδιά, κάτι έχω να. Κάτι θετικό, κάτι έχει θετικό. Να πει, ας πούμε. Αλλά θα πείτε και για τα άλλα, δεν θα πείτε μόνο για το θετικό. Διότι καλά είναι το θετικό με τη μείωση του ΦΠΑ για τους αγρότες, αλλά σίγουρα, γιατί είναι ενιαία η κυβερνητική έκφραση και εκ των πραγμάτων πρέπει να τοποθετηθούμε. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε τώρα, τι ψηφίζετε σε σχέση με αυτό και από πότε θα αρχίσει να ισχύει. Είναι η μείωση για την, του ΦΠΑ, όχι της φορολόγησης, του ΦΠΑ. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο ήταν η μεταφορά του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας στο 24% από το 13%. Το κόστος παραγωγής. Ακριβώς. Και αυτό έχει τις επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής. Με την ρύθμιση που φέρνουμε επαναφέρεται η κατάσταση όπως ήταν πρώτερα. Και συγκεκριμένα ότι προβλεπόταν από ένα νόμο του 2000 από τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Ναι, άρα λοιπόν θα έχουμε πλέον έναν ενιαίο συντελεστή στο χώρο της αγροτικής δραστηριότητας που είναι το 13%. Θα παίρνετε από τη διπλανή τσέπη, κύριε Υπουργέ. Mm. Γιατί τους βάζετε και αυτούς στο καλάθι το οποίο μισό λεπτό θα ισχύσει τώρα. Θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου του 2017. Λέω ότι με τις αυξημένες εισφορές που τις υπολογίζετε πάνω στο μεικτό και οι αγρότες δέρνονται ανηλαίως όπως και οι υπόλοιποι αυτοαπασχολούμενοι κλπ. Επομένως, από τη μία μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Θα πει κανείς. Είναι έτσι. Κοιτάξτε, το θέμα των εισφορών στο ασφαλιστικό κομμάτι του αγρότη είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε προηγούμενα αποφασίσει μέσα στις ρυθμίσεις που όπως πάμε συνεχίζεται με βάση αυτή τη διαφοροποίηση που υπάρχει και για το ασφαλιστέο εισόδημα και που πάει στο 70% του κατώτερου μισθού και βεβαίως για τις εισφορές. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Ναι, μία μικρή διευκόλυνση γίνεται για το 18, μια έκπτωση 15%. Μισό, από εκεί και πέρα. Όμως τώρα. Είναι σίγουρο ότι. Ότι ίσχυε, ισχύει. Ωραία. Ότι ίσχυε, ισχύει. Εκτός από κάτι. Μια μικρή λεπτομέρεια. Που τώρα αυτή τη φορά πιάνει τη μεγάλη κατηγορία των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα. Διότι εσείς μας λέγατε στη βασική συζήτηση, στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης για τον αγροτικό κόσμο, μας λέγατε και μπορεί να είχατε και ένα δίκιο, ότι η μεγάλη πλειοψηφία, ρε παιδιά, είναι κάτω από ένα ποσό και επομένως αυτοί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν επιβαρύνονται. Έρχεται όμως τώρα η αλλαγή του αφορολόγητου από το 19 από το 19. Πάμε. Έρχεται η αλλαγή λοιπόν του αφορολόγητου τώρα και εντάσσει όλον αυτόν τον κόσμο στη φορολόγηση. Πάμε να δούμε λοιπόν από το 19-20, ναι, έτσι, τι επιπτώσεις υπάρχουν στο φορολογικό των αγροτών. Ναι. Καταρχήν με βάση τα σημερινά δεδομένα που εξακολουθούμε να έχουμε μπροστά μας. Τα νεότερα στοιχεία που έχουμε είναι οι δηλώσεις του 15 που εκαθαρίστηκαν του 16. Ναι. Εξακολουθεί λοιπόν το μεγάλο ποσοστό των αγροτών, το είχαμε πει και τότε και το λέμε και τώρα, το 95% σύμφωνα με το φορολογητέο του καθαρό εισόδημα να είναι κάτω από 5.000 ευρώ. Που στην προκειμένη περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχει κανένα θέμα σχετικά με το αφορολόγητο. Η μεγάλη, μεγάλη πλειοψηφία. Η μεγάλη πλειοψηφία στα 4.000, θα μου πείτε, κύριε Υπουργέ. Των Ελλήνων αγροτών. Σας μιλάω πάντα με βάση το δηλωθέν. Τι δηλώνουν, σου λέει, ρε, αυτό το εισόδημα. Διότι αυτό υπολογίζεται όταν μιλάμε για αφορολόγηση. Μίση υπολογιζομένων των επιδοτήσεων. Όταν λέμε για καθαρό εισόδημα που δηλώνεται από τους αγρότες, συμπεριλαμβάνεται το εισόδημα από κάθε πηγή που έχει σχέση. Μάλιστα. Το εισόδημά του και ναι, βεβαίως όταν είναι πάνω από το 50% του εισοδήματος του αγροτικό, από τον αγροτικό χώρο, θεωρούμε αυτό ως αγροτικό εισόδημα. Επίσης, θα επανέλθουμε σε αυτά, να μείνουμε λίγο στα προηγούμενα στις και καλά παροχές. Είχατε πει, και το λέει η Νέα Δημοκρατία, το έχει ζητήσει, για το φόρο στο κρασί. Αυτό δεν λειτουργήσε, κύριε Υπουργέ. Τι θα γίνει, δεν το βλέπετε. Είστε έμπειρος, ξέρετε τα πράγματα, γιατί δεν το κάνετε. Δεν μπορείτε να πείστε την τρόικα για το αυτονόητο. Είχε δεσμευθεί και ο Πρωθυπουργός. Και εγώ στην ομιλία μου εχθές στη Βουλή είπα ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δηλαδή, του κρασιού. Τι πάει να πει σύντομα. Σύντομα εννοώ ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης μια συμφωνίας κτλ. Και οπωσδήποτε πρέπει και να επεξεργαστούμε μια πρόταση η οποία τουλάχιστον θα διασφαλίσει αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Μέσα στο 17 το βλέπετε. Μέσα στο 17. Μέσα στο 17. Θα φύγει ο φόρος από το κρασί. Μέσα στο 17 θα φύγει ο φόρος από το κρασί. Τώρα. Εσείς καλείτε. Μισό λεπτό. Θεωρείτε ότι
μέτρα όπως αυτό που αφορά το ΦΠΑ στα αγροτικά θα μπορούσε να ψηφιστεί. Είναι αντίμετρο ή θα μπορούσε να ψηφιστεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα? Γιατί η αντιπολίτευση, σου λέω, εγώ διαφωνώ συνολικά, ρε παιδιά, με το πρόγραμμα αυτό που κάνω. Πρώτα απ' όλα το πρότεινε η αντιπολίτευση αυτό. Έχει καταθέσει τροπολογία γι' αυτό. Κοιτάξτε, καταθέσει ξεχωριστή τροπολογία, αλλά λέω τώρα. Στη σχετική διαπραγμάτευση βάλαμε και το θέμα ιδιαίτερα του ΦΠΑ του αγροτικού χώρου. Να. Ήταν ένα από τα ζητήματα που έτσι εδώ και καιρό. Ωραία, το πολεμούσαμε. Το βάλατε. Άρα λοιπόν αυτό, επειδή τα αντίμετρα θα ισχύσουν εκείνη την περίοδο, εμείς καταφέραμε και συμφώνησαν οι θεσμοί ότι τώρα άμεσα να ισχύσει η συγκεκριμένη ρύθμιση. Ήταν κάτι που. Μπορεί να το ψηφίσουν και οι άλλοι επομένως. Αυτό το οποίο. Επειδή και από την πλευρά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας εδώ και καιρό έβαζε αυτό το θέμα, νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να μην το ψηφίσουν. Ναι. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι εθνικό. Να πούμε κάτι ακόμα για τα αγροτικά πριν πάμε στα γενικότερα που έχουμε απόψε το βράδυ. Έχουμε τα δάνεια της πρώην αγροτικής τραπέζης, κύριε Υπουργέ. Εκεί το πράγμα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι θα κάνετε? Ακούστε να σας πω. Είναι 3-4 δις, πόσα είναι? Είναι συνολικά ο αγροτικός χώρος, οι οφειλές του και προς τράπεζες και προς ασφαλιστικούς φορείς, προς το δημόσιο, αλλά και προς την πρώην αγροτική. ΑΤΕ, κακή σήμερα ΑΤΕ, όπου έχει μπει ο καθαριστής, είναι 7 δις. Βάζετε και όλα, 7 δις. Ό,τι χρωστάτε, όμως λέτε, τώρα, όμως ναι. τώρα εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά που βρίσκονται στη διαδικασία της εκαθάρισης, για τον απλούστατο λόγο ότι επειδή και σχεδόν στο σύνολό τους είναι υπερήμερα, είναι ληξιπρόθεσμα, αλλά και έχουν μπει σε μια διαδικασία εκαθάρισης, την οποία ό,τι αφορά τουλάχιστον τον αγροτικό χώρο, την αγροτική περιουσία που είναι υποθηκευμένη, ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί, αυτό δεν θέλουμε να χαθεί από τον αγροτικό χώρο, διότι μια διαδικασία εκαθάρισης θα οδηγήσει σε μια απαξίωση, σε μπορεί να φτάσει και μέχρι ξεπούλημα. Ναι. Άρα λοιπόν λέμε ότι ετοιμάζουμε μια παρέμβαση να διαχωριστεί το κομμάτι της υποθηκευμένης αστικής περιουσίας, η οποία να παραμείνει στον εκαθαριστή, και από εκεί και πέρα το άλλο κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι που αφορά τον αγροτικό εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, όλα αυτά, να έρθουν σε έναν οργανισμό που έχουμε συστήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον ΟΔΙΑΓΕ, όπου εκεί έχουμε συμπεριλάβει την περιουσία του δημοσίου, την αγροτική, τα ακίνητα, να πάρουμε και όλα αυτά, και όλα αυτά, και από εκεί και πέρα λοιπόν, αν υπάρχουν... Και τι να τα κάνετε? Καταρχάς να μην χαθούν για τον αγροτικό χώρο. Ωραία. Από εκεί και πέρα, όσοι σήμερα τα λειτουργούν και μπορούν μέσα από μια βιωσιμότητα να ανταποκριθούν στη λειτουργία. Στη λειτουργία, και πάλι επαναλαμβάνω, διότι χρήση θα τους δώσουμε, να συνεχίσουν τη δραστηριότητα. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί μια αγροτική δραστηριότητα εκεί, τότε αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε μέσα από... Θα δώσουμε σε νέους αγρότες, σε συνεργατικά σχήματα, μια πολιτική δηλαδή η οποία θα λέει να αξιοποιήσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις. Και είναι μεγάλη περιουσία και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Σας ρωτάει, κύριε Υπουργέ, ο Δημήτρης ο Καπούνης, εδώ πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, που ξέρετε τι παραγωγές έχει η Νάξος, και λέει: ο παραγωγός πουλάει το γάλα με 13% και αγοράζει ζωοτροφές με 24%. Πώς θα βγει? Και οι ζωοτροφές. Αγοράζει το σανό με 24 και... που λέει το γάλα με 13. Και... Τι θα γίνει? Και οι, αυτό. Και οι ζωοτροφές θα πάνε στο 13. Πότε? Από την 1η του 17. Και οι ζωοτροφές στο 13. Και οι ζωοτροφές στο 13. Ωραία. Ορίστε, κύριε Καπούνη. Λύνει προβλήματα ο υπουργός σήμερα. Πάμε τώρα στα γενικά. Ναι, αλλά οι αγρότες είναι και πολίτες που λένε αυτής της χώρας. Και έχουν να αντιμετωπίσουν τα αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι. Παραγωγοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι κτλ. Γιατί να πιστέψει ένας αγρότης ότι με το πρόγραμμα που εμφανίζεται τώρα στη Βουλή και το οποίο θα ψηφίσετε από ό,τι δείχνουν όλα, η χώρα θα πάει καλύτερα, κύριε Υπουργέ? Είναι ένα πρόγραμμα βασισμένο στη λιτότητα, στην αφαίρεση πόρων από την αγορά, στην επιβάρηση στην φορολογική και την ασφαλιστική, στις περικοπές των συντάξεων που περιλαμβάνει εδώ και τις αγροτικές συντάξεις. Και επίσης σε ένα περιβάλλον που διαμορφώθηκε, η αντιπολίτευση λέει, από την καθυστέρηση της διαπραγμάτευσης, αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει διαμορφωθεί και πάλι ηφαισιακό.
γιατί να πάμε καλύτερα. Αφού το ζήσαμε και στο παρελθόν με αντίστοιχα στοιχεία αντίστοιχων προγραμμάτων, δεν πηγαίνουμε καλύτερα. Ανακυκλώνουμε το πρόβλημα. Γιατί μας λέτε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, ότι με αυτό το πρόγραμμα βγαίνουμε από το μνημόνιο από τη στιγμή που παρατείνονται μέτρα του μνημονίου και μετά το 18. Γιατί σας λέμε, διότι ολοκληρώνεται μια διαδικασία, η δεύτερη αξιολόγηση, όπου εκ των πραγμάτων γίνονται και μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικές διορθώσεις, όπως προβλέπονται έτσι στο πρόγραμμα γενικότερα, οι οποίες τουλάχιστον για τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει εμείς είναι οι τελευταίες και δημιουργούν αυτές τις προϋποθέσεις να μπούμε σε διαδικασίες ποσοτικής χαλάρωσης, να δούμε το θέμα της απομείωσης του χρέους. Yeah. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο βεβαίως αν δεν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ανοίξει ο δρόμος. Άρα λοιπόν... Εσείς μας λέγατε παρέα θα πάνε αυτά. Ότι αυτό είναι πακέτο. Τώρα μου λέτε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά. Η διαδικασία υλοποίησης του τρίτου μνημονίου ολοκληρώνεται. Mm. Άρα λοιπόν είχαμε εκκρεμότητες και με τη δεύτερη αξιολόγηση πλέον δημιουργούνται καινούργια δεδομένα και αυτά τα δεδομένα δεν είναι ότι μόνο τα λέμε εμείς. Ήδη εμφανίζονται, βλέπουμε ότι και στη διεθνή σκηνή αλλά και γενικά αυτή η εικόνα που υπάρχει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι στην Ελλάδα πήραν τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν και μπαίνουμε σε μια καινούργια περίοδο. Mm. Αυτή είναι η στόχευσή μας. Και ιδιαίτερα εμείς του αγροτικού γιατί χώρου. Γιατί θα είναι τα τελευταία μέτρα, κύριε Υπουργέ, αυτά. Ορκίζεστε εσείς ότι μπορεί να είναι τα τελευταία μέτρα. Εδώ ο κόσμος φοβάται ότι με το τέλος αυτού του μνημονίου το 18 θα πάμε σε κάποια άλλη στιγμή. Και τον κύριο Φίλη άκουσα χτες να λέει ότι η χώρα θα είναι πάλι σε επιτήρηση. Να σας πω, στο σχεδιασμό που έχουμε είναι τα τελευταία μέτρα. Και πιστεύουμε ότι θα τα υπηρετήσουμε για τον απλούστατο λόγο ότι πλέον ανοίγεται μία άλλη, δημιουργείται μία άλλη εικόνα. Εγώ σας λέω τώρα για πότε έτσι, μιλάτε. Έτσι, από το τέλος του 17 και το 18 μπαίνουμε σε μία εντελώς διαφορετική γιατί εικόνα. Γιατί το λέτε αυτό κύριε Υπουργέ, όταν έχουμε πλεονάσματα 3,5%, τι άλλη εικόνα, θα μας δέρνετε ανηλαιώς, μέχρι να βγάλουμε αίμα. Πώς, από πού προκύπτει αυτό που λέτε. Δεν προκύπτει από τα δεδομένα που έχουμε. Εδώ έχουμε υπογράψει μια συμφωνία βάρβαρη, σκληρή, δύσκολα υλοποιήσιμη. Δύσκολο να βγει και μου λέτε εσείς βγαίνουμε από το πού βγαίνουμε, πού πάμε και βγαίνουμε. Να σας πω, ούτε μέχρι τη λαϊκή αγορά δεν μπορούμε να πάμε. Δεν είναι πείτε, το εσείς. Θέμα ότι έχουμε μια συμφωνία δύσκολη, έχουμε όμως δίπλα και αντίμετρα τα οποία οπωσδήποτε, ιδιαίτερα σε αυτές τις τάξεις οι οποίες έχουν πληγεί, θα χρονιακά υπάρχει... Χρονιακά είναι τα αντίμετρα, χρονιακού τύπου. Δεν είναι τίποτα άλλο το αντίμετρο. Η κοινωνία, εσείς το είπατε. Δεν μας παίρνετε τα λεφτά και μας δίνετε μετά ένα επίδομα για να ζήσουμε. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες έχει δίπλα τα αντίμετρα που πραγματικά την κρατούν όρθια. Από εκεί και πέρα είναι μονόδρομος αυτή η διαδικασία. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά γιατί θέλουμε αυτά που σας είπα στην αρχή. Μάλιστα. Θέλουμε ποσοτική χαλάρωση. Αύριο μεθαύριο πρέπει να την πάρουμε. Τη συζήτηση για την διαδικασία απομείωσης του χρέους. Πρέπει να τα πάρουμε. Εάν δεν τα πάρουμε αυτά, έχουμε και δεσμευθεί ότι δεν θα μπούμε και στη λογική εφαρμογής των μέτρων. Είναι πλέον τέτοια η κατάσταση. Δεν μου το βάλατε όμως ρήτρα στο νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, δεν ψηφίζαμε. Θέλω να ακούσω τον Πρωθυπουργό να το λέει. Δεν ψηφίζαμε. Ακούω και σας σήμερα να το λέτε. Τώρα ψηφίζαμε μέτρα, αντίμετρα στα πλαίσια της συμφωνίας. Δεν το βάζετε ρήτρα. Η διαδικασία πλέον εφαρμογής της συμφωνίας είναι την επόμενη μέρα. Βλέπουμε εφόσον γίνουν οι σχετικές συζητήσεις και εφόσον υπάρξει κάποια πρόοδος. Λέει μια άλλη κριτική ότι αυτού του τύπου η ρητορική δυσκολεύει τα πράγματα. Την ακούει ο απέναντί και σου λέει: μπα, αυτή δεν είναι βέβαιη. Μπα, αυτή τα. Ψηφίζουν τα μέτρα και εξαρτούν από διάφορα. Άρα και εγώ δεν προχωράω. Αυτή η λογική είναι η ίδια με τη λογική ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε που μας έλεγαν όλο αυτό τον προηγούμενο καιρό. Mm. Και αυτό που φάνηκε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία κάτι για τον Έλληνα πολίτη διασφαλίσαμε με τη σχετική συμφωνία. Ιδιαίτερα βεβαίως για τον Έλληνα αγρότη, γιατί μέσα στη συμφωνία υπάρχει και ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο που δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να αναλύσουμε το ότι στον αγροτικό χώρο έρχονται θέματα που έχουν σχέση και με τη μείωση του κόστους παραγωγής και κυρίως με την δυνατότητα να μπορεί να λειτουργεί χωρίς να τον εκμεταλλεύονται. Είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις πληρωμές του χώρου, με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης των προϊόντων. Έχουμε θέματα που έχουν σχέση, αυτό που είπαμε προηγούμενα, με την ρύθμιση των χρεών, με την ρευστότητα που έχει ανάγκη ο χώρος. Αυτά είναι δεσμεύσεις που θα ανοίξουν τη βεντάλια για να μπορέσει ο αγροτικός χώρος να σταθεί εκεί που πραγματικά τον θέλουμε. Γιατί ο αγροτικός χώρος είναι
πρέπει να είναι ο πρωταθλητής σε αυτή την προσπάθεια. Προφανώς. Ρωτάνε κάτι ειδικό εδώ, κύριε Υπουργέ, από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα τις Κυκλάδες, όπου εκεί μαζεύουν, όπως ξέρετε, πιο γρήγορα από τις άλλες περιοχές το λάδι. Έχετε αργήσει να προκηρύξετε το διαγωνισμό για την δακοκτονία, για τις περιφέρειες. Τι θα γίνει, θα μας φάει ο δάκος την ελιά? Είναι ένα έργο το οποίο εμείς από την πλευρά μας βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση με την περιφέρεια. Έχουν διασφαλιστεί. Πότε θα γίνει, τώρα λέει τα κονδύλια, λίγο καιρός να βελτιωθεί και να είστε σίγουροι ότι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είπαμε πότε ισχύει η μείωση του ΦΠΑ, γιατί ρωτούν εδώ, δεν το έπιασαν, η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά. Ισχύει η μείωση από 1η Ιουλίου του 2017. 1η Ιουλίου του 2017. Μάλιστα. Ωραία. Ρε, παιδί, το είπαμε αυτό. Όχι, κάτσε, παιδί, με ρωτάνε εδώ οι άνθρωποι. Δεν μπορούσα να τα ακούσω. Λοιπόν, έρχονται κι άλλα πολλά για τους αγρότες, ιδιαίτερα προς την πλευρά αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεων, για να μπορέσει να ξεκολλήσει από τις σκοπιμότητες που υπήρχαν, τις κομματικές, τις εκμεταλλεύσεις. Μπορεί να ξεφύγει ένα περιβάλλον ουσιαστικής αγροτικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, να μείνει ο κάθε αγρότης μόνος του και τον εκμεταλλεύεται. Μεγάλο πρόβλημα. Σας λέω. Παραγωγός που εκμεταλλεύεται. Σας λέω ένα κεφάλαιο. Έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή των αγροτικών προϊόντων από 30 έως 60 ημέρες. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, για να εφαρμοστεί. Έρχεται, θα πρέπει... πότε έρχεται? Είναι διαρκείας αυτό που λέτε. Ναι, ρύθμιση. Έχει κατατηθεί ήδη, είναι στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή και είναι θέμα σε ένα μήνα το πολύ θα έχει. 30-60 μέρες θα πληρώνονται. Θα πληρώνονται οι αγρότες. Βεβαίως θα υπάρχει μια περίοδος έναρξης. Δεν μπορείς ξαφνικά, εάν δεν δώσεις ένα περιθώριο 3-4-5 μήνες. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι όμως για να. Μέχρι τώρα αυτά που ίσχυαν ήταν ότι. Ναι, μεν να πληρώνονται, αλλά αν υπάρξει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των συμβαλωμένων, ακολουθείται η συμφωνία. Και ξέρετε, σε αυτή τη συμφωνία ο αγρότης από τη μια μεριά, ο αδύναμος, το σούπερ μάρκετ από την άλλη, ο έμπορος είναι ετεροβαρές, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζει τίποτα. Όχι και με πρόστιμο. Πρέπει να κλείσουμε το Τσίπρα, δεν πιστεύω να μας το πειράξετε τίποτα, γιατί βλέπω μια διάθεση αρνητική από τους Ευρωπαίους. Ότι οι Ευρωπαίοι μας ζητάνε να εξομοιώσουμε το φόρο στο Τσίπρο με τον αντίστοιχο φόρο που εφαρμόζεται στην εθιλική αλκοόλη, είναι κάτι που όμως το ζητάνε και μας απελούν να μας παραπέμψουν και στο ευρωπαϊκά δικαστήρια. Προς το παρόν, δεν έχουμε το έχουμε αποφύγει. Θα το δούμε. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου. Λοιπόν, πάμε εμείς στη Βόνη, στον Στεφάνη τον Γεωργακόπουλο.